Ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς άμεσα. Αυτόν που θα ήθελες να συνεργαστείς, γιατί μετά είναι σύνολο 6. Θα κρατήσεις τον έναν. Okay. Τελικά. Το κατάλαβες το παιχνίδι. Λοιπόν, Πλούταρχος, Οικονομόπουλος. Ποιον κρατάς για τη συνεργασία του χρόνου, γιατί τώρα είσαι με άλλους. Λοιπόν, έχω συνεργαστεί με τον Νίκο και έχω περάσει καταπληκτικά. Με τον Γιάννη δεν έχω συνεργαστεί. Και επειδή φοβάμαι το άγνωστο, αν και είναι το καλύτερο παιδί, κρατάω τον Νίκο. Κρατάς τον Νίκο? Ναι. Με φνιδιάζεις. Κράτα τον Νίκο. Λοιπόν. Νίκο ή Κιάμο? Θα κρατήσω τον Νίκο. Α, χειροκρότημα θέλω. Είναι σταθερός. Σου δίνω βέρτη. Κρατάς Νίκο? Όχι, εσείς δεν μιλάτε, δεν παρεμβαίνετε. Καλλιτέχνης θα πει. Αφήνω Νίκο, παίρνω Νίκο. Α, εντάξει, έκανε μια αλλαγή. Μ' αρέσει αυτό. Αισθάνομαι σαν τον Γιώργο Μάγκα που παίζει και έχει λίγο. Γι' αυτό το κάναμε έτσι. Δεν είναι ωραία με την κορνίζα. Γιατί στο τέλος θέλω να σε βγάλουμε μια φωτογραφία, εσύ και η κορνίζα. Ναι. Λοιπόν, Σαμπάνης ή Βέρτης? Βέρτης και να μου γράφεις τραγούδι ο Σαμπάνης. Μ' άρεσε αυτό. Είσαι καλός, είσαι καλός. Ο καθένας στο πόστο του, παρακαλώ. Αργυρός. Εντάξει, Βέρτης, Τσαλίκης, Αργυρός, ωραίο σχήμα. Όχι, άστα αυτά. Άστα αυτά τα παιχνίδια τα δικά σου. Ή, έναν παίρνεις. Κρατάω τον Νίκο Βέρτη. Το τελευταίο. Κράτησα τον Νίκο Βέρτη. Δεν στο είχα όταν κρατούσε τον Βέρτη. Ξέρεις ποιον πήγε ένα στοίχημα? Ποιον, τον Κιάμο? Όχι βέβαια. Α. Δεν σήκα για τον Κιάμο. Πού? Ευτυχώς δεν έδειξε σκηνοθέτη. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Φυλάκια έκανε. Σε είχα για τον Πλούταρχο. Ναι, κοντά. Κοίταξε, άμα δεις το. Άμα σκεφτείς λιγάκι. Στίχημα. Ιωάννα, δεν το είχα πει. Τον Πλούταρχο θα έλεγε. Ναι, ναι. Το στυλ, άμα δεις ότι. Ας πούμε, οι τελικές μου επιλογές ήταν σε ένα στυλ το οποίο είναι παρεμφερές. Δηλαδή, είναι το πιο αισθαντικό, το πιο εσωτερικό και το η μπαλάντα και το πιο μαλακό ρεπερτόριο. Μ' αρέσει πως κοιτάς την αφήσω. Να αγάπη. Μ' αρέσει πως τον κοιτάς. Να φιλήσω και όλες την εικόνα. Για βάλ τον δίπλα σου έτσι. Μ' αρέσει. Τι έγινε, Νικόλα? Μπορείτε να μας βγάλετε μια ωραία φωτογραφία. Είμαστε ωραίο σχήμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν. Μου αρέσει γιατί θα υπήρχε νομίζω μια πολύ ωραία κόντρα, όχι κόντρα ανταγωνιστική, κόντρα και ρεπερτοριακή, αλλά και ενεργειακή, η οποία θα προκαλούσε και μια ωραία χημεία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, επειδή εσύ φέτος είσαι στο Καραμέλα και σκίζεις,